Καλησπέρα από το USF Καρπίας, όπου θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα για τη Master League του μπασκετάκι Σαλόνικα μεταξύ Φιωρετσίνα, Σαλόνικα και η Καμτσίδα Wizards. Ο αγώνας είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Για τους Φιωρετσίνα, Στάσης Κατζηδιάδης, Γιονύς Τετράδης, Γιάννης Τοψάκης, Νίκο Τζάνος, Αλέξανδρος Καρυπίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Πάρης Παπαβασιλείου, Φίλιππος Καρυπίδης, Γιώργος Κατζηλής, Γιώργος Θεοδοσίου. Σταμάτης Νοικούδης και Χρήστος Μπουκώνας και η Φιωρετσίνα εδώ που έχουν την μπάλα, πάρουν σε ενδιασμό, να πετύχουν το καλάθι. Για τους Καμτσίδα Wizards είναι ο Λίγος, ο Γιάννης, ο Μπαλέκας, ο Χρυσοβαλάτης, Μουρατίδης, Σταμάτης, Γεράκης, Αλέξης, Ζαγαρτζηλής, Μάνος, Τσερέλης, Γιάννης, Καρακίτσης, Βασίλης, Κουκούλης, Βασίλης και Αρβανίδης, Φώτης. Πάμε τώρα στην περιγραφή. Ο αγώνας, η Φιωρετσίνα έχουν δείξει την αρχή πώς θα πάμε, πώς θα παίξουμε. Ζαγαρτζηλής τώρα είναι με την μπάλα στα χέρια. Το παιχνίδι, επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόληψη, θα είναι λίγο αμπέμπο, θα έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Στον τριόποντον ασύστηκαμε τελικά. Από το νούμερο 6 το Μουρατίνι το σταμάτη. 2-2 το σκορ. Φιωρετσίνα είναι μια ομάδα που θα αφήσει σε δεύτερο γύρο, θα τρέξουν, θα σου πάρουν πολλά τρίποντα όπως τώρα. Άμυνα, δεν το έδειξα δυστυχώς με νούμερο 6 ο Μουρατίνης ο Σταμάτης. Έκανε προσπάθεια. Έχουμε και κόσμους κερκίδες. Έχουμε τα γνωστά που λένε στη γραμματεία. Το Φώτη Σταμούλη και τον Γιώργο τον Αντώνη. Ωραία πάσα, μπάλα είναι ξανά για τους Καμτσίδα Wizards. Πάσα πίσω του πλάτη, πάρα πολύ ωραία πάσα. Αμυντικό rebound από τη Φιωρετσίνα που θα τρέξουνε. Αυτό που σας είπα, θα ευστοχήσουν, θα κάνουν το 2-4. Με το νούμερο 9 ο Τσερέλης, ο Γιάννης τώρα με την μπάλα. Θα πάει στο low post, θα δώσει μια πάσα στον αντίπαλο. Κατοχή είναι για τους Φιωρετσίνα. Το τρίποντο, πολλά τρίποντα θα δούμε σήμερα. Αφησίναμε στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω σπάσαν όλα το κοντέρ, η Φιωρετσίνα. Η Καμτσίδα την άλλη μια ομάδα όχι τόσο να νικεί όσο η Φιωρετσίνα, αλλά αρκετά έπειρμα σχετικά. Και αυτό. Καραρτηρίς Μάνος ο Σουτάρ για 3, θα στοχίσει. Και τρέχει κατευθείαν, βλέπετε άμυνα. Προσπαθούν να έχουν γρήγορες επιστροφές. Η Καμτσίδα. Λογικό το βρίσκω. Στου τριών πόντων. Αυτή τη φορά εύκολο εδώ. Βλέπετε τον πάγκο τους πως πανηγυρίζει. 2-7 το σκορ. Έχουμε ένα Τζαρτζάρης μας στο κέντρο του γηπέδου. Στα Ισπατσιδιάδης ήτανε. Ζαχαρτζηλής απέναντι. Πάσα στον Καρακίτσιο, ο οποίος θα είναι και τελικός αποδέκτης μπάλας και θα σκοράρει. Βασίλης Καρακίτσιος, αριστερό για ψηλός στον Καμτσίδα Wizards. Και η Φιωρετσίνα μπροστά. Σε ένα pull up shoot, με ταμπλό. Να δώσω και ένα χτύψη στις ομάδες που παίζουν εδώ. Τα ταμπλό της Ευκαρπίας. Εδείχνεται να σου πάρετε με ταμπλό. Τριών πόντο, να στο πω. Έχουμε διεκδίκηση. Ο Μιλικούδης είναι με την μπάλα. Βάζει τη γωνία. Έχουμε εδώ μια πάσα κατά τα πόδια. Αλλάζουν μπάλα η Φιωρετσίνα στην άλλη πλευρά. Ένα τρίπο το οποίο ήταν άστοχο. Και δεν τρέχουν οι Καμτσίδα. Στου τριόποντων. 7-9. Τώρα έριξε αριθμό και η Φιωρετσίνα. Για να δούμε. Για το τρίποντο. Εύστοχο. Η
Μπαλάρη ήταν το τρίποντο. Νούμερο 9 τώρα ο Τσερέλης, ο Γιάννης προσπαθεί να χάσει την μπάλα. Τελικά χάνει την μπάλα. Στον ενδιασμό. Έχουμε κάρφωμα. Κάρφωμα από τον Γιάννη τον Λίγκο. Λίγκος είπα, Λίγκος είναι όμως κανησίδα, Λίζαρτ. Εδώ χάσαμε τα ζάκια, τα πασκάλια με τα ρόστερ. Ο Μιλκούδης ήταν στο κάρφωμα. Στον εκδιασμό. Έχουν ένα φάουλ, προηγήθηκε του Καλαθιού. 10-14 σκορ. Η μπάλα είναι από την baseline, out. Έχουμε κατοχή για τους Λίζαρτς. Μάλλον πάλι σε γραμμή ο παίκτης των Φιωρεντίνα. Το 10 δεύτερο φάουλ. Ετοιμάζουν αλλαγή. Διότι ο Φίλιππος ο Χαριστίδης έχει κάνει δύο φάουλ. Και ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Στάθη του Χαλιτζηδιάδη. Έχουμε αλλαγή. Θα μπείτε με το νούμερο 6 ο Αλέξανδρος του Χαλιτζηδης. Με το νούμερο 10 θα βγει ο Φίλιππος του Χαλιτζηδης. Στάζει ο Χατζηδιάδης. Κατοχή παραμένει για τους Καμψίδα. Η οποία κερδίσει και το φάουλ. 4,5 λεπτά για το τέλος πρώτης περίοδου. Συμπληρωμένα μαδικά. Κάτω εκεί για τους Φιωρεντίνα, πίσω φωνάζει ο Μάνος του Αγαπητής, ο αρχηγός της ομάδας, και έχει και δίκιο. Έχουμε βήματα, πολύ σωστά. Τι έχουμε. Επιθετικό φάουλ έχουμε. Δεύτερο φάουλ. Για τον Γιάννη τον Λίγκο. Τον Καμψίδα. Λίζαρτ. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Από τους Φιωρεντίνα και σκόραρε ο Αλέξανδρος ο Χαρητίδης. Θα κάνει το 10-20. Και ένα τρίποδο μετά τους Καμψίδα. 13-20. Ο Φίλιππος ο Χαρητίδης έκοψε πολύ ώρα πριν. Πήρε την μπάλα. Γέννη άμυνα εδώ και ο Καμψίδα.
Για το τρίποντο. Άστοχο αυτή τη φορά. Άλλη μια προσπάθεια, ωραία, που δεν είχε σκορ. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αλέξη τον Γεράκη. Θα κάνει το 15-20. Του τριών πόντων, άστοχο. Δεν προλαβαίνει να σώσει την μπάλα. Κάτω του για τους καμφίδα Λίζαρτς. Καρακίτσιος θα γυρίσει, θα στοχίσει εξ επαφής. Η μπάλα είναι... Έχουμε τρίποντο. 15-23 το σκορ. Βαραντιλής, θα πάει το σκρέπο Καρακίσιο. Έχουμε αλλαγή στο σκριν από τη Ρετσίνα. Και ένα φάουλ. Βολές, είναι ομαδικά. Και αλλαγή για τους Ρετσίνα. Με το νούμερο 11 θα περάσει ο Γιώργος ο Χαϊπλής στη θέση του Αλέξανδρου του Χαριτίδη. Και ο Βασίλης ο Καρακίδης θα βγει από τους Καμψίδα και θα πίνει το νούμερο 11 ο... Νομίζω 44, Φώτης Αρβανίτης. Φύγει πολύ. 16-23 το σκορ και 17-23. Είναι πολύ κοντά η Καμψίδα στο σκορ. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. 17-25, 55 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ζαχαρτζηλής προσπαθεί να πασάρει, κλέβουνε η Φιωρετσίνα. Με το πόδι θα πάρει την κατοχή. Την κατοχή, να πεθεί άμυνα με το πόδι μάλλον. Κατοχή για τους Φιωρετσίνα. Για το τρίποντο. Άστοχα τη φορά, 38 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα πάνε σε γρήγορη επίθεση. Η Καμψίδα θα πάνε σε μεγάλη. Θα πάνε σε γρήγορη σου τριόποντον. Πάρα πολύ ωραίο, μακρινό. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα και έχουμε φάουλ από τον Αρβανίδη το Φώτη. Νούμερο 44, κατοχή για τους Φιωρετσίνα. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος περίοδου. Μάλλον θα εξαντλήσουν τον χρόνο. Μία φωνάζουν από τον πάγκο. Όλοι να τον Αλέξη το Γεράκη. Είναι πολλές για τους Φιωρετσίνα, μαζικό. Έχουμε αλλαγή για τους Καμψίδα. Έφτυξε πρώτη βολή, 17-26. 18-4 μένουν. Όλα για τους Καμψίδα. Φιωρετσίνα.
Ο Ναρβανίδη θα το βγάλει έξω, πάρα πολύ ωραία γυρίζει μπάλα. Μάνος Αχαλτζηλής, αστοχή. Ένα σούτ από το κέντρο, άστοχο. Τέλειωνε η πρώτη περίοδος, σκορ 17-26, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουν για η δεύτερη περίοδο. Καμτσίδα 17, Φιωρεντίνα 26. Άρα το κολλάκι. Ναι, είναι το κολλάκι. Ναι, το κολλάκι. Δεν δώσαμε τσάμπο. Ωραία, η μπάλα παίζει κάτω. Θα το κίνηγε ο Φιωρεντίνα, πολύ σωστά. Από το τρίτο του Γιάννη Δοξάκη έχουμε φάουλ στην άμυνα των Φιωρεντίνα. Λέγουμε Φιωρεντίνα. Κατοχήν για τους Καμτσίδα, όπου έβγαλαν την άμυνα. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Πολύ σωστό σφυρίγμα. Ποντών για την άλλη πλευρά. Άστοχο. Κλέβουνε πολύ ωραία η Καμτσίδα. Πολύ ωραία επιστροφή είχανε. Μπαλάνε στο λογός. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ωραίο γύρισμα με το δεξί. Το τελείωμα 19-32 από το Φώτο Ναρβανίτη. Διαγωνισμός τριπόντων γίνεται εδώ. Ασίστ μου μοιάζει περισσότερο πάσα μάλλον. Έχουμε φάουλ από το νούμερο 4 τον Γιάννη Δοξάκη, ο οποίος πέτυχε τα 2 τελευταία τρίποντα της ομάδας του. Ομάδα λογικό, δεν κουράζονται εύκολα. Έχουμε θετικό rebound και καλάθι, πολύ ωραία καλάθι. 21-34. Δείτε εδώ το πάγκο. Πώς ξεσηκώνεται, 21-36.
δοκαριάρισμα το Αρβανίτη, δεν θα εστοχίσει. Αποκτήσει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ωραία προσθήση. Στόχο και follow. Ετοιμάζουν αλλαγή Καμψίδα. Θα μπει ο Μάνος Ζεγαρτζίλης. Θα δούμε ποιος θα βγει. 23-36 σκορ. Κι άλλο τρίποντο από τη Σιωρετσίνα. Άστοχο. 5,5 λεπτά περίπου για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Καμψίδα ερεμούν το ρυθμό. Λογικό. Μένουν 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι. Το έτσι το έβαλε. Το σταμάτη μου ρατίζει από το καλάθι. Άστοχη προσπάθεια για τη Σιωρετσίνα. Στις 11 έχει πέσει διαφορά. Μια ατομική προσπάθεια, δύσκολη προσπάθεια, αλλά βρήκε καλάθι. Προσπέκτης στον Αμψίδα. Στις 9 διαφορά, 24-36. Στο 2 πόδο άστοχο και ο Ρετζίνα. Έχουν αστοχίσει τις δεύτερες προσπάθειες. Πάσα στο low post. Τι γίνεται. Time out για τη Σιωρετσίνα. Καθώς ο Γιάννης ο Τσερέλης εστοχή για ακόμη μια φορά, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε με ένα άστοχο τρίποντο μόλις το ξέρω από την κάμερα. Η Καμψίδα είναι στην επίθεση, 29-37 η διαφορά στο τριόποντο άστοχο. Κι άλλο τρίποντο, τι γίνεται. Είναι εδώ στις κερκίδες. 29-39. Πάρτε παίκτες φωνάζουν από τον πάγκο της Καμψίδας να το γυρίσουν man-to-man. Λογικό, αφού όλοι σουτάρουν. Σιωρετσίνα, όλα τους ασύ ήταν σχεδόν ελεύθερα. Πολύ ωραία επίθεση. Το έχουν γυρίσει man-to-man. Πρώτος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι τα παιζάμενα στο Ρετσίνο φυσικά. Δεν ξέρεις αν θα πρέπει να σου ματσάρεις και να δεχτείς τα drive ή αν θα πρέπει να παίξεις ζώνη και να ρισκάρεις τα σουτ. Έχουμε ένα φάουλ, δύο βολές. Καμψίδα μπροστά, έχουν παγίδα εκεί και λάθος πάσα και αλλαγή. Το νούμερο 10
θα περάσει ο Φίλιππος Βαρδίδης και θα βγει με το νούμερο 91 ο Χρήστος ο Μπουμπόνας. Ένα φάουλ. Συμπληρωμένα μαρικά για τους Καμφίδα. Πάρα πολύ ωραία βγήκε weak side εκεί. Έκλωσε την μπάλα. Σταμάτησε ο Μουρατίδης, ήταν αυτός που έκλεισε την μπάλα για την Καμφίδα. Του τριόποντο, άστοχο, έρθει την κόρη rebound και κερδισμένο φάουλ από τον Βασίλη Καρακίτσιο. Αλλαγές! Αλλαγές, ετοιμάζουν. Σταμάτησε ο Μουρατίδης, θα μπει. Στη θέση του Γιάννη Ρουξάκη. Ωραία θα βρωθεί τρίπλα. Ας το φούνι το Ρετσίνα. Και μπροστά σε σου δύο πόντων. Ας το φούνι. Μοιράζει πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες των Blizzards. Πάσο στο λόγο και ένα κερδισμένο φάουλ και αλλαγή που ετοιμάζουν οι Blizzards. Θα μπει ο Αλέξης Γεράκης στη θέση του Κουκούλη του Βασίλη. Δύο βολές για το Μάνος Ζαγαμπζηλή. 29-41 το σκορ. Ένα λεπτό για το τέλος της στις δεύτερης περιόδου. Θα στοχίσει ο Μάνος, ο αρχηγός των Lizards. Θα στοχίσει και στη δεύτερη και έχουμε επιθετικό rebound. Ένα κλέψιμο. Βήματα, έχουμε βήματα από τους Κορετσίνα, πολύ σωστά. Πετάνε, κάνουν το άτομο κατευθείαν. Χωρίς να το συμπαραστορεύω. Το είδαμε στην Ισπανία να συμβαίνει στις τελευταίες μέρες αυτό. Αν εφαρμοστεί, θα κάνει τον μπάσκετ πιο όμορφο, πιο γρήγορο. Πιο αθλητικό. Προς το παρόν υπάρχουν τους κανονισμοί, δεν το επιτρέπουνε. Βατίδη θα πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει Λικούδης. Μέσα στο τριόποδο από τη γωνία. Αστοχό. Πολύ γρήγορο το ρυθμό στο παιχνίδι. Πολλά τρίποντα. Πάνω από το μεσόωρο, 24 δευτερόλεπτα. Τα 17 είναι για τους Lizards. Μάλλον θα πάνε σε μεγάλη επίθεση. 29-41 το σκορ. Ωραία πάσα στον Καρακίτσιο, Ζαχαρτζηλή. Δεν θα προλάβει το χρονόμετρο. Time out που ζητάνε και ο Ρετσίνα. Μένουν 5 δευτερόλεπτα για τέλος της περίοδου. Όλος ο χρόνος για αυτούς, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα 5 τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Μετά από τάγκη πήραν οι Φιωρεντίνα. Έχουμε επιθετικό φάουλ κερδισμένο. Time out.
time out που παίρνουν τώρα οι καμτσίδα ρίζας. Με δύο δευτερόλεπτα να απομένουν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πάμε για τα δύο τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Μετά το time των καμτσίδα Lizards. Για να δούμε τι έδειξαν. Πάμε σουτ, άστοχο. Τέλος, έχουμε ημίχρονο. Καμτσίδα Lizards 29, Φιωρετσίνα 41, θα επιστρέψουν σε λίγο. Επιστρέψαμε για την τρίτη περίοδο μετά τον ημίχρονο. Η Φιωρετσίνα έχουν χτίσει μια διαφορά 12 πόντων. Είναι 29-41 το σκορ υπέρ τους. Η Καμτσίδα Lizards είναι τώρα στην επίθεση. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βλέπω πιέζουν από την αρχή. Και κλέβουνε. Έχουμε κλέψιμο. Μια ωραία προσπάθεια. Η μπάλα τελικά καταλήγει. Νούμερο 2 από τους Φερετσίνα, Διονύσο Δετράδης έκανε το φάουλ. Ζαχαρτιδής κρατεί την μπάλα και σουτάρει με τα μπλό για 3. (32-43) όπως προείπαμε. Κι άλλο τρίποντο. (32-46) Έχουμε πόδι. Μπάλα στο λόγο πώς. Πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Πόντι Μαρκανίτη. Ο ψηλός των Καμτσίδα. Ωραίο κόψιμο στην πλάτη. Στην πλάτη της άμυνας. Τον Καμτσίδα και το καλάθι ήταν από τον Μπάμπη τον Παπαβασιλείο. Πολύ ωραία προσπάθεια. 36-48. Το νούμερο 30 τον Καμτσίδα είναι ο Λίκος, ο Γιάννης. Επίθεση. Στο δύο πόδο καμπλό. Άγρια μορφιά το παιχνίδι. Τριών πόντων, άστοχο. Έχουμε εκεί μια βουτιά. Τρίπο στον ενδιασμό για τους Φιωρετσίνα. Άστοχο. Τρία δευτερόλεπτα. Ομολογώ ότι είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έβαλε αυτό το μπασκετάκι. Παρότι η διαφορά είναι 14-36-50. Έχει πολύ ωραίες φάσεις. Πολύ δυναμικές οι δύο ομάδες. Κλέψιμο, πάσα. Πίσω από την πλάτη. Και σκοράρει ο Σπάτης Χατζηλιάδης. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Είχαμε μια τεχνική ποινή στους παίκτες των δύο ομάδων. Δώσαν τα χέρια, αγκαλιαστήκαν. Εντάξει, ένταση και μια φορά προκαλεί. Στιγμή, παλμή ψηλή. Προκαλούν εντάσεις. Ωραία πάσα. Και ένα άστοχο. Καλά το κάτω όμως. Έχουν το θετικό rebound. Και άλλο άστοχο. Δεν τους κάνουν το χατήρι μπάλα. Αλλαγή για τους Φιωρετσίνα. Το νούμερο 9 περνάει στο παιχνίδι. Ο Τσερέλης ο Γιάννης. Και θα βγει. Ο Λίγκος ο Γιάννης. Μία βολή. Το 34 φάουλ. Έστω και ο Λίγκος έχει 4 φάουλ. Κατά έχει το ένα φάουλ σκορ. Παίρνει μπάλα από τα χέρια του παίκτη των Λίζαρτ. Του Μουρατίδου στα μάτια, κατ' εκείνη για τους Φιωρετσίνα. Στους μακρινό έργο. Μακρινό τρίποντο, άστοχο. Και έχει οριστεί να την επίθεση. Άστοχο τρίποντο, ρητρικό ριμπάνω στο Μικούδη. Βλέψιμο, ωραίο. Η μπάλα είναι για τους Λίζαρτ, έχουμε αλλαγές για τους Φιωρετσίνα. Το rebound και ένα shoot. Δεν θα γίνει ειδικά στον τρίο πόντο. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από την Μουρατίδη στα μάτια. Θα εξοργήσει 38-59 το σκορ. Στον δύο πόντο να στοχο. Ξανά η καμψίδα μπροστά. Έχουμε κλέψει στο κέντρο. Και ένα χουκ, έστωχο. Δουλεύουν οι Φιωρετσίνα. Ο Μουρατίδης βγάζει την μπάλα έξω. Κόβει τον συνδυασμό των αντιπάλων. Ακόμα μια ίδια φάση, χειροκροτούν από τον πάγκο τον Καμτσίδα. Θα
στη γωνία, στον τριομπό, τον εύκοπο. Να τον πάρει τον Παπα Βασιλείου. Άστοχος του δύο πόντων. Βασιλείου δίνει στο νέο έξι. Τον Αλέξανδρο Χαριτίδη, ο οποίος αστοχεί, κερδίζει όμως το φάουλ. Το πάνω του Αλέξη το Γεράκη. Δύο βολές για τον Αλέξανδρο Χαριτίδη. Αλλαγή. Πέρασε με το νούμερο 13 ο Γιώργος Οτοβασίου. Το νούμερο 13 ο Διονύσης Τετράδης. Δύο βολές για τον Χαριτίδη, θα αστοχεί στην πρώτη με ταμπλό. Θα αστοχίσει και στη δεύτερη. Παντήρη Σταμάτης, προσπαθεί να πασάρει. Απέναντι στη Βουτσάρη την μπάλα. Στο τριό πόντο αδύναμο από τον Θεοδοσίου. Καλεκαμπτήρα. Πάσα μέσα. Κερδισμένο φάουλ. Αντοφόρτο Αρβανίτη. Αλλαγή αυτό που σουτάρει. Αλλαγή στο σουτάρει. Ετοιμάζουμε. Τρίτο φάουλ το 6. Όπως ο Βαλάτης ο Βαλέκας ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Φώτη του Αρβανίτη. Ο οποίος θα αστοχίσει στην πρώτη βολή. Θα αστοχίσει ο Αρβανίτης, οι αλλαγές θα περιμένουν. Βλέπουνε οι Λίζαρτς και πάνε τώρα 3-2. Στους δύο πόντων έστοχο από τον Βασίλη Καρακίτσιο. 2 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου, 41-66 το σκορ. Στους τριό πόντων από τον Χαριτίδη, airball και έχουμε αλλαγές. Ένα φάουλ κερδισμένο. Τρίπλα. Τέταρτο ομαδικό. Συμπληρώσαμε να φάω τη Φιωρετσίνα. Ένα κεντό που έχουμε στα 45. Και σκριν. Πάσα μέσα. Γυρίζει ο Καρακίτσιος. Είναι κίνησή του. Τον γνωρίζουμε χρόνια. Προσωπικά δηλαδή. 43-66 και άλλο τρίποντο. Γίνεται αδύναμα βέβαια σου τον Φιωρετσίνα. Καμψίδα μπροστά. Ωραία πάσα, φιλόδοξη και η κατοχή είναι για τον Φιωρετσίνα. Πάρα πολύ καλή σκέψη. Κίνηση ο παίκτης στον Καμψίδα, έχουμε ένα φάουλ. Συμπληρωμένο ομαδικά και για την Καμψίδα. Η μπάλα είναι out of the baseline.
κάθε φάουλ από εδώ και πέρα σε αυτή την περίοδο θα είναι πολλές. Ένα σου τριόποδο δεν έγινε, ούτε το δεύτερο. Σου δύο πόντων τώρα από την κορυφή, άστοχο, κανακίστη στο rebound. Θα δώσει και το screen από την συμπέτη του. Έχουμε ένα φάουλ και βολές. Το φάουλ έγινε από τον Γιώργο τον Χαϊτλή, στο κέντρο γηπέδου, για να σταματήσει τον ενδιασμό. 39 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Επιστρέψαμε για την τέταρτη περίοδο. Ήρθε ο Ρεζίνα τώρα στην επίθεση. 45-56 το σκορ. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι διαφορές των πόντων έχουν μεγάλη σημασία σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, διότι οι πρώτοι 4 της ΑΠΑΜΗ θα περάσουν το 16. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ή τριπλής ισοβαθμίας θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάσταση των ομάδων, οπότε οι ομάδες νομίζω ότι θα πρέπει να παλέψουν μέχρι τελευταία στιγμή σε κάθε αγώνα. Καλό τρίποντο από τον Χάρη Παπαδόπουλο. Παρότι διαφορά είναι στους 24 αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι η Καμψίδα δεν πρέπει να τα παρατήσουν, γιατί είναι μια εξαιρετική ομάδα και όπως λένε δεν τα παρατάνε. Καλακίτσες πάλι. Σε ένα αριστερό τελειώμα. Γιατί οι διαφορές θα κρίνουν πολλά. Και ως γνωστόν κάτι σύνηθες που συμβαίνει πολλές φορές, πολλοί παίκτες με μια φορά απουσιάζαν το ρόστερ ομάδας τους, από το ρόστερ σε κάποιον αγώνα και οι ομάδες εμφανίζονται πολύ διαφορετικές, κάτι που συμβαίνει στους Καμψίδες σήμερα, σήμερα είναι 9 άτομα, οπότε σε κάθε περίπτωση η διαφορά πόντων είναι πολύ σημαντική. Έχουμε τζάμπολ, κατοχή είναι για τους Καμψίδα. Πάρα πολύ ωραία σκέψη για πάσα στο κόψιμο. Χάζει την μπάλα η Ρεζίνα και κερδίζει και το φάουλ. Απέναντι πάσα που κερδίζει και ότι είχαμε. Είχαμε ένα γρίστριμα. Κόντα στο παίξο των Wizards. Πάσα στο low post. Βοήθεια από strong side, δεύτερο τρίποντο. Άστοχο. Προστάει
Αλυσίδα. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Και lay up, εύκολο 49-69. Στον τριό πόντο, να το πω. Κατοχή για τους Καμψίδα. Πάω χαμηλά. Δύο βολές πέρασαν το πάτη. Το μάζεμα της μπάλας. Άσε την πρώτη βολή. Άσε και η δεύτερη. Όμως προσπαθήσει όσο καρακίσκος. Παραπάνω τώρα και ο Ρετσίνας στην επίθεση. Και έχουμε ένα φάουλ. Μπάλε ένα out. Δεύτερο φάουλ. Σαν πω πως θα πεινάτε. Βλέπουν την μπάλα η Καμψίδα και έχουμε ένα λεγιά. 51-69 το σκορ, με όλη διαφορά, 18. Η μπάλα πήγε πολύ ψηλά. Έχουμε ένα screen, σου τριών ποντών, εύστοχο! 54-69. Τον Κουκούλη, τον Βασίλη, μειώνει στις 15. Έχω ένα φάουλ. Time out από τους Καμψίδα που θέλουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 6 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα μετά το time out που πήραμε οι το πήραν, η Φιωρεντίνα το πήραν. Ωραία προσπάθεια, αμυντικό rebound από τους Καμψίδα. Πας απέναντι και το κλέψιμο. Στο δύο πόδο από το χάιπο, στα στοχό. Πάλι ζωντάνε στο παιχνίδι. Ετοιμάζουν αλλαγή. Η μπάλα είναι για τους Φιωρεντίνα, οι οποίοι ετοιμάζουν την αλλαγή. Με το νούμερο 10 θα περάσει ο Φίλιππος Γαριτίδης. Στη θέση του Γιάννη Λοξάκη που φοράει 4. Θα θυμίζω 54-69 το σκορ. Μπροστά έχει ο Ρετσίνα που προηγήθηκαν και με περισσότερους, αλλά η Καμψίδα επανήλθαν. Πρώτα την άμυνά τους όπως φαίνεται. Πας απέναντι στο τριόποντο. Άστοχο. Πάσα στον ενδιασμό, 56-69 στους 13 μειώνε. Έχουμε λίγο ένα τραυματισμό, θα γίνει μια αναγκαστική αλλαγή. Ο Μιλκούδης στη θέση του Χαϊτλή. Δώσε λίγο το ψηφικό, λίγο γρήγορα.
έγινε από τον Τσερέρι, τον Γιάννη. Μπορεί να έρθω εκεί από τον Μικούδη. Βαγαζίλης για τρεις. Θα στοχίσει, επιθετικό rebound τον Καρακίσιο, θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. 58-72. Συντρίω από την κορυφή, ας το πω, Μιλκούδης είναι εκεί. Παρουσίες. Μιλκούδης είναι τα σουτάρια τρεις. Και έχουμε. Πάτημα του μάμου του Καρτζηλή. Η Λίζα στην επίδεση. Δεν μας πάει, δύο μέρες έχουμε πολύ τραυματισμό στο σκετάκι. Πολύ. Αυτή τραυματισμή φυσικά, αλλά... Όταν έχεις από πάτημα. Μια φλάση να είναι. Αλλαγές! Αλλαγές! Έτσι. Θα ξαναπεράσει ο Γαρτζηλής στο παιχνίδι. Τελικά δεν ήταν τίποτα. Ένα στραβοπάτημα ήταν. Στο τριόποτο από τη γωνία, άστοχο. Έχουμε βήματα στην προσποίηση, πολύ σωστά, από τον Μιλκούδη. Ωραία, το είδε. Και άλλο τρίποντο. Άστοχο για αυτή τη φορά, όμως έχουμε τελικό rebound. Πάσα στον Μιλκούδη που προσποιείται. Και έχουμε ένα φάουλ. Τέταρτο φάουλ έχουμε από το Φίλιππο Χαρτίδη. Έτσι και πολύ, 59-72. Άστοχη όμως στη δεύτερη, το 59-72 παραμένει, 13 η διαφορά. Μιλκούδης τώρα, οργανώνει την ομάδα του, θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει έξω. Προσπαθούν να περάσουν να πάσα εκεί μέσα στην καρδιά της Ακέδας. Τα παρέμβαση χεριών των αμυντικών. Η κατοχή είναι για τους και ο Ρεσίνα. Μέχρι μέσα ο Μιλκούδης θα εστοχίσει, θα κάνει το 59-74. 15 διαφορά. Το λίγο τώρα με την μπάλα. Θα κάνει βήματα. Πολύ σωστά. Μια γρήγορη πάσα. Δεν επέστρεψαν οι Wizards. Οι οποίοι ετοιμάζουν και αλλαγή. Ο Φώτης Αρβανίδης θα περάσει το παιχνίδι. Μάλλον στη θέση του Βασίλειου Καρακίτσου από ό,τι κατάλαβα. Καταρτιδής, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει. Έχουμε ένα δραματισμό. Οι αλλαγές τελικά θα είναι δύο. Το ίδιο πράγμα.
να σουτάρουν και τρίποντο, άστοχο. Το κλείσουν 59-78, ανεβαίνει διαφορά στους 19. 2 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Ωραία πάσα στον Αρβανίδη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ Αρβανίτης. Το 59-58 παραμένει 1-48 για το τέλος αναμέτρησης. Εύστοχη όμως η δεύτερη, 60-58. Έχουμε κλέψιμο. Και σου τριό πόντων, έστοχο. 63-78, ξανά στο 15 διαφορά. Ο Φώτης ξεκίνησε τον διαγμό. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Πασάρι για τον τριοπόδο. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Βλέπετε όμως. 38 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Μέσα, θα αστοχίσει. Θα κερδίσει όμως το φάουλ 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Το σκορ 63-78. Θα αστοχίσει πρώτη. Θα αστοχίσει και στη δεύτερη. Ο Μάνος, έχουμε αλλαγές. Ετοίμασα standing ovation και ο Ρετζίνα. Γι' αυτό κάνει αλλαγή για το τρίβιο χαρτίδι. Δεν θα κάνουμε επίθεση. Για τα χέρια ομάδες, τελικό σκορ 65-78. Καλώς το βράδυ.